Έντονη είναι η κινητικότητα του Πα Γιάννενα στο μεταγραφικό παζάρι, παρότι επίσημες ανακοινώσει δεν έχουν υπάρξει ούτε για δείγμα. Το βέβαιο είναι, καθώ οι πληροφορίε πληθαίνουν καθημερινά, ότι ο Πα κινείται όχι απλώ για να αντικαταστήσει του παίκτες που έφυγαν, αλλά για να αποκτήσει ακόμη καλύτερε επιλογέ στι ίδιε θέσεις. Το πρώτο μεταγραφικό μπαμ για τον Πάσα αναμένεται να είναι ο Κολομβιανό Ροσέρο που αγωνίστηκε στον Βόλο και εντυπωσίασε με την απόδοσή του σε πρωτάθλημα και κύπελο έχοντα 6 γκολ σε 28 παιχνίδια. Ο Ροσέρο αγωνίζεται ω ακραίο επιθετικό, μπορεί όμω να αγωνιστεί και στην κορυφή τη επίθεση. Εκεί όμω ο Πας περιμένει φέτο το βαρύ πυροβολικό του, τον Πέδρο Κόντε. Η μεταγραφική συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή που εμφανίζεται αρκετά προχωρημένη δεν μπορεί παρά να έχει σχέση και με την αποχώρηση του Περέα με την Bypass Γιάννα να, έχει στα χέρια της προτάσεις για τη μεταγραφή του από το εξωτερικό. Αν και οι άνθρωποι της διοίκησης αποφεύγουν να πουν το παραμικρό. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ροσέρο με τον Περέα είναι συγγενείς, αλλά εκτιμάται ότι δύσκολα θα φορέσουν ταυτόχρονα τη φανέλα της ομάδας του ΠΑΣ. Κλεισμένες θεωρούνται άλλε τέσσερις μεταγραφές για τον ΠΑΣ και συγκεκριμένα Μεγάλη πιθανότητα υπάρχει για τους Κιάκο από τον Ιωνικό, για τον Σταματελόπουλο από τη Ρόδο, τον Τσάτσο από την Επισκοπή και ενό ακόμη παίκτη που ακούγεται πω είναι ο Νάτσο που έμεινε ελεύθερο από τον Ατρόμητο. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναζήτηση τερματοφύλακα ώστε να καλυφθεί το κενό του Λοντίνγκιν. Φαίνεται ωστόσο πω ο Θανάσι Στάικο συμφωνεί με την εισήγηση του Σλόμπονταν Σούιτσα ώστε ο Σούλη να είναι ο βασικό τερματοφύλακα τη ομάδα και να αποκτηθεί μια άλλη αξιόπιστη επίση επιλογή. Έτσι ακούγεται έντονα το όνομα του τερματοφύλακα Μελίσα που έμεινε ελεύθερος από τον Πανετολικό. Ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία που διοργάνωσε η Σούπερ για τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή του Πας Γιάννενα για τη σεζόν που μας πέρασε με τον Χουάν Χωσέ Περέα να αναδεικνύεται MVP για τον Πας, συγκεντρώνοντας το 33% των ψήφων. Ακολούθησαν ο Λοντίγκιν και ο Καραχάλιος. Το συνδρομητικό κανάλι της Νόβα ανακοίνωσε πως η ομάδα του ΠΑΣ θα παίζει μπάλα και πάλι στο δικό της γήπεδο, καθώς επέκτηνε το δικαίωμα μονομερούς ανανέωσης της συνεργασίας με τον ΠΑΣ Γιάννενα. Μαζί με τον ΠΑΣ η Νόβα διατήρησε και τα δικαιώματα του ατρόμητου. Χωρί να έχουν γίνει γνωστέ τέλο οι λεπτομέρειε του διαζυγίου και αν ο Αστέρα κατέβαλε τη ρήτρα αποδέσμευση, ο Ηρακλή Μεταξά ανακοινώθηκε και επίσημα από την ομάδα τη Τρίπολη ότι θα είναι ο προπονητή τη, υπογράφοντα συμβόλαιο διετού διάρκεια. Η ΠαΕΠΑ Γιάννενα αργά το μεσημέρι ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας με τον κύριο Μεταξά, τον οποίο ευχαρίστησε για τη συνεργασία και του ευχήθηκε καλή συνέχεια στην καριέρα του.